Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας επιθεωρεί την πορεία των έργων ασφαλτόστρωσης στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Ψελού και Αιγαίου. Πρόκειται για έναν κομβικό δρόμο στα ανατολικά, αφού αποτελεί την έξοδο των οχημάτων προς Χαλκιδική, με αρκετά όμως επικίνδυνα σημεία. Γίνεται μια εκτεταμένη επέμβαση σε ένα σημείο ευαίσθητο, καθώς από αυτό το κομμάτι έχουμε την είσοδο και την έξοδο της πόλης προς την λεωφόρο για την Χαλκιδική. Αλλά από την άλλη πλευρά, εκείνο που θα πρέπει να τονίσω είναι ότι όλες αυτές οι επεμβάσεις σήμερα γίνονται με συνεργεία του Δήμου. Δηλαδή πρόκειται για αυτεπιστασία. Αξιοποιήσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό το έμψυχο δυναμικό που έχουμε, τους εργαζόμενους στην βιώσιμη κινητικότητα, όποια δικά μας οχήματα έχουμε, δικά μας υλικά και όπου χρειάστηκε μίσθωση από ιδιώτες. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία της αυτεπιστασίας και της αξιοποίησης των ίδιων μέσων και του προσωπικού του Δήμου. Το οδικό δίκτυο μέσα στην πόλη είναι σε τραγική κατάσταση. Έχω δεσμευτεί ότι αυτά τα 400 χιλιόμετρα του Δήμου Θεσσαλονίκης αυτή την τετραετία θα αλλάξουν όψη και θα είναι μια ασφαλής πόλη και σε αυτό το τομέα. Ξεκινήσαμε από τη Βενιζέλου, την Ίνος Δραγούμη, την Κατσιμίδου, σήμερα είμαστε εδώ πέρα, θα πάμε λίγο πιο κάτω, στην Ψηλάντου αύριο, στη Μητροπόλος και επίσης έχουμε περίπου 100 παρεμβάσεις σε σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου μας που έχουν προβλήματα. Εκεί βέβαια θα είναι σημειακές, τοπικές, μικρές παρεμβάσεις, ώστε να μην έχουμε αυτά τα τόσο επικίνδυνα σημεία που υπάρχουν στο δίκτυο το οδικό μέσα στην πόλη μας. Οι ασφαλτοστρώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες σε